Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς του Ουράνιου παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, της σαρός των αγαθών και ζωής ο εργοδός, ευθέ και σύνος εν πνήν, καταλάβεις εμάς, ο πάσης κυλίδος και σώσος να καταθέτες και χάσης ημών. Αμήν. Θα αφιερώσουμε το θέμα εκεί που πρέπει να αφιερωθεί. Στη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από τώρα. Στο επόμενο θέμα ελπίζω να έχουμε πάλι υλικό, γιατί η γέννηση του Κυρίου είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εορτή. Γύρω από αυτή όλα τα γεγονότα που εορτάζει η Εκκλησία στρέφονται, όλα. Δεν υπάρχει ένα γεγονός που να έχει κέντρο η γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα δούμε τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας, με τι τρόπο ερευνά τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πάντα κάτω από το φως του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη η υμνογραφία της Εκκλησίας είναι γεμάτη Άγιο Πνεύμα. Πνευματέμφορος φέρνει Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και οι αγράμματοι ακόμη που ακούνε την υμνολογία πολλά τα αρπάζουν και τα κατανοούν, γιατί φωτίζονται. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα τροπάριο, να το δούμε καλά, θα το ακούσουμε πολλές φορές μέσα στις 15 ημέρες. Ο αχώρητος παντί πώς εχωρήθη εν γαστρή. Δώσε ερμηνεία, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα την πει το παιδί εδώ. Πες το, σε παρακαλώ. Ο αχώρητος παντί. Ο Θεός που είναι αχώρητος σε όλο τον κόσμο και στον ουρανό και στη γη, παντί, εχωρήθη σαν παιδάκι μέσα στη... Πώς, ρωτάει, πώς εχωρήθη τα εργαστή. Σίγουρα ένα άλλο τροπάριο μας φέρνει κοντά και λέει «Ο πάντα τη δρακή περιέχουν». Είναι εκείνος που τα κλείνει όλα μέσα στη χούφτα του. Είναι ανθρώπινη έκφραση για να μας δείξει ότι μπροστά στη παρουσία του Κυρίου κόκος άμμου είναι το σύμπαν ολόκληρο. Ένας κόκος άμμου. Αυτός λοιπόν που ούτε κόκος άμμου δεν είναι, αλλά ανθρώπινα, εντελώς ανθρώπινα μας προσφέρεται αυτή η εικόνα ότι κρατάει στο χέρι του σαν κόκος, σαν κόκο άμμου του, το σύμπαν ολόκληρο. Αυτός λοιπόν που όλο το σύμπαν το περιέχει, το περιβάλλει, πώς χώρεσε μέσα στην κοιλία, στη μήτρα της Παναγίας. Απ' τη μια δεν χωράει πουθενά. Απ' την άλλη χωράει στη μήτρα της Παναγίας. Εισέρχεται ως έμβριον. Πώς γίνεται αυτό, θα
επικαλεστούμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει «Μην ερευνάς το πώς ενεργεί ο νους του Θεού». Το λέω απλά. Μην ερευνάς το πώς ενεργεί ο νους του Θεού. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, το λέω ως εξής. Τις γαρέχνων νουν Κυρίου. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τι έχει ο Θεός μες στο νου του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα του Θεού όσον αφορά εκείνα που μιλάνε για το Θεό, ο Θεός τα είδε, τα γνωρίζει. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα του ανθρώπου, λίγο εμείς, εξ ολοκλήρου ο Θεός. Τα δικά μας, ένα μέρος γνωρίζουμε μικρό εμείς, ό,τι αφορά τον εαυτό μας. Ό,τι όμως αφορά το Θεό, τα γνωρίζει και τα μεν και τα δικά του και τα δικά μας, τέλεια. Λοιπόν, στο πώς εχωρήθη εν γαστρή, Κύριος είδε. Και ο ημινογράφος Εκκλησίας θα μας πει κάπου αλλού ή εδώ στα τροπάρια, ότι όπου Θεός βούλεται, δυνατά θα το λες. Νικάτε φύσεως τάξης. Νικάτε η τάξη της φύσεως. Τι σημαίνει απλό, απλά, σημαίνει το εξής. Εμείς μέσα στο φυσικό κόσμο που ζούμε, μας διέπουν νόμοι, οι φυσικοί νόμοι. Με βάση τη φυσική τάξη ζούμε στον κόσμο αυτό. Και η φυσική τάξη ακολουθεί νόμους που έχει θέσει ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι εκτός νόμου. Ο Θεός έβαλε τους νόμους για μας. Ο Θεός είναι ο ίδιος που ξέρει καλά τι έφτιαξε, αλλά είναι, δεν περιέχεται στους νόμους. Γιατί είναι το απόλυτο «ον» που δεν κατανοείται από ανθρώπινο μυαλό. Και πώς θα κατανοηθεί. Οι νόμοι αυτοί υλικοί είναι ουσιαστικά. Δεν άκουσα. Οι νόμοι που υπάρχουν είναι υλικοί ουσιαστικά. Ναι, γι' αυτό μιλάμε. Ο Θεός δεν είναι ύλη. Για αυτούς τους νόμους μιλάμε. Ναι. Οι νόμοι της φύσεως, η φύση είναι υλική και οι νόμοι είναι φυσικοί. Και ο άνθρωπος που γεννιέται με βάση φυσικούς νόμους γεννιέται. Ακολουθεί αυτή την τάξη των φυσικών νόμων. Όμως δεν κλείνεται μέσα σε αυτό το χώρο και η θεότητα των φυσικών νόμων. Τώρα, παρά τα αυτά, ο Κύριος συνελήφθη μεν δια Πνεύματος Αγίου, άνευ σποράς, στη γυλιά της Παναγίας, στη μήτρα, λέει «Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επισε». Είπε ο Άγγελος στην Παναγία, γιατί είπε και η Παναγία, «Πώς είναι δυνατόν να γεννήσω εγώ που δεν γνωρίζω άνδρα» και σε απαντάει ο Άγγελος, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισε και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι». Άρα πέρασε ρεύμα από τον ουρανό, όχι από σαν το ρεύμα που είμαστε εδώ πέρα, ακατανόητο στην ανθρώπινη διάνοια, στην κοιλιά της Παναγίας στη μήτρα και συνελήφθη εν το υπήν με το που είπε ο άγγελος θα γεννήσεις τα αυτομάτως και η σύλληψης. Αυτομάτως και η σύλληψης. Αυτός που ήταν αιώνιος και πιο βαθιά ακόμα προαιώνιος, σε κάποια στιγμή του χρόνου εσπάρει όχι με ανθρώπινη σπορά
αλλά από το Άγιο Πνεύμα στη μήτρα της Παναγίας. Και προσέλαβε, ντύθηκε με ανθρώπινο σώμα. Ντύθηκε με ανθρώπινο σώμα, για να αγιάσει το ανθρώπινο σώμα. Κατέβηκε, λέει, κάτω ο Κύριος, η θεότητά του, εισήρθε μέσα στην Παναγία η θεότητα, ολόκληρη, όχι μέρος θεότητας, ολόκληρη η θεότητα. Μην το φέρουμε στο μυαλό μας γύρω-γύρω, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι λέει, ολόκληρος εισήρθε, κάνω λάθος, όχι. Αλλά και μέσα στην Παναγία ολόκληρος και στο σύμπαν ολόκληρος. Γιατί λέει, ο αχώρητος παντή, πως εγχωρήθη, εργαστρή. Παντού γεμίζει το σύμπαν. Αλλά και μπήκε μέσα στην Παναγία και ολόκληρος. Αυτό είναι το μέγα θαύμα. Το μέγα θαύμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν γεννήθηκε, περπάτησε, έφαγε, πόνεσε, έκανε, αυτό είναι από εκεί πέρα φυσικό επόμενο, αφού πήρε ανθρώπινο σώμα. Πήρε ανθρώπινο σώμα. Να το χωνέψουμε, να το ξέρουμε και το πράγμα. Να το καλοδέσουμε. Πήρε ανθρώπινο σώμα. Με αυτό περπάτησε στη γη, με αυτό σταυρώθηκε. Το τονίζω αυτό. Γιατί οι Αρμένοι είναι μονοφυσίτες και μονοθελίτες. Πιστεύουνε ότι ο Κύριος μετά τη γέννηση, αμέσως μετά περίπου, έπαυσε να έχει ανθρώπινο σώμα. Ότι ήταν μόνο Θεός. Τίποτα άλλο παραπάνω. Τότε σταύρωση δεν έχουμε. Σταυρώνει τη θεότητα. Δεν σταυρώνει. Πώς θα την πιάσει θεότητα σταυρώσει. Είναι δυνατόν. Εσύ ο άνθρωπος σταυρώσει θεότητα. Δεν είναι δυνατόν. Ενώ ανθρώπινο σώμα, κατανοητό. Σταυρώθηκε, θαύτηκε και αναστήθηκε. Λοιπόν, ο αχώρητος λοιπόν χώρεσε σε τόπο. Και λέει τώρα, πώς εχωρήθη εργαστή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, μην ταλαιπωρείς τη διάνοιά σου να καταλάβεις το μυστήριο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό το μεγάλο μυστήριο, πώς ο Θεός χώρεσε στη στιγμή της Παναγίας, είναι να δεχθείς το μυστήριο, να σκύψεις το κεφάλι σου και να πεις δόξαση το δείξαντι το φως, όπως είπαν και οι ποιμένες της Βηθλέμ. Ο εν κόλπης του πατρός, συνεχίζει ο ημερογράφος. Πώς εναγκάλεσε της Μητρός, έχει εδώ δύο ξεχωριστές όμορφες εικόνες. Εσύ Κύριε που ήσουνα στα δεξιά του Πατέρα, να το πούμε με ανθρώπινη τοποθέτηση, ανθρώπινη λογική, ναι. Εκεί δηλαδή στο κέντρο που είναι ο Πατέρας σου. Αυτό σημαίνει κόλπους του Πατέρα. Κόλπος σημαίνει στην αγκαλιά του. Να το πούμε πιο καλά ακόμη. Εσύ που είσαι στην αγκαλιά του Πατέρα. Τώρα πώς γίνεται να σε έχει η μάνα σου η Παναγία στην αγκαλιά της. Άλλο ερώτημα. Πώς άνθρωπος αξιώθηκε. Άνθρωπος αξιώθηκε. Να σε έχει στην αγκαλιά του. Αγκαλιά της. Έχουμε απορία, εγώ θα το πάω πιο κοντά σε μας. Ο Κύριος είπε, λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου. Δεν είπε κομμάτι σώματος, σώμα μου, ολόκληρο σώμα. Πείτε τούτο εστί το αίμα μου, που είχε στο ανθρώπινο σώμα. Και τούτο μυστήριο πώς χωράει σε μας ο Κύριος δια της Θείας Ευχαριστίας. Πώς καταδέχεται και μπαίνει σε μας μέσα όταν κοινωνούμε και παίρνουμε το σώμα του ολόκληρο, όχι μέρος.
Δεν είναι μέρος. Το σώμα του Κυρίου είναι. Και τι λέει, παίρνουμε το σώμα του και γίνεται ένα με το σώμα μας. Πίνουμε το αίμα του και γίνεται ένα με το αίμα μας. Γινόμαστε συν εμί. Έχουμε το ίδιο αίμα. Ή αλλιώς ομεμι. Στη γλώσσα την αρχαία, ομεμος είναι ο ένας άνθρωπος με τον άλλον που έχει το ίδιο αίμα. Τα αδέρφια. Τα αδέρφια ονομάζονται ομεμι. Όμοιο αίμα. Και εμείς είμαστε με τον Κύριο δια της θείας ευχαριστίας που κοινωνάμε, ομεμι. Αδέρφια του Κυρίου. Το έχει τονίσει ο Κύριος. Σε ζητάνε, Κύριε, θα ακούσουμε αύριο το πρωί στο Ευαγγέλιο, η μάνα σου και αδελφή σου απ' έξω. Η μάνα σου και αδελφή σου. Και ο Κύριος απαντάει, μάνα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Κυρίου και το εφαρμόζουν. Μάνα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Κυρίου, το λόγο μου δηλαδή, και τον εφαρμόζουν στον κόσμο αυτό. Και εμείς λοιπόν σαν την Παναγία κουβαλάμε το σώμα του Κυρίου. Να σας θυμίσω, κάποτε είχαμε κάνει συζήτηση, θέμα δηλαδή, για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Εκεί που του λέει ο άρχοντας, ο δικαστής, ο τύραννος, εσύ είσαι ο Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος. Και του λέει, γιατί του λέει Θεοφόρος, τον ρωτάει. Και το απαντάει, γιατί εν στέρνεις, εδώ, στέρνα είναι αυτά εδώ τα στέρνα, γιατί μέσα στα στέρνα μου φέρνω τον Θεόν. Γι' αυτό είμαι Θεοφόρος. Όλοι μας είμαστε Θεοφόροι. Όλοι μας. Και αν δεν το είπα εδώ το παλού, γράφει στους αγιορείτες πατέρες ο πατέρας, ο Άγιος Παΐσιος, το εξής. Ένας αγιασμένος μοναχός φιλούσε το χέρι ενός λαϊκού και του είπε ο πατέρ Παΐσιος, γιατί φιλάς το χέρι του? Γέροντα, του λέει, αυτός φέρνει θεία χάρη, Άγιο Πνεύμα από το βάπτισμα και αυτό το φιλάω. Όλοι έχουμε Πνεύμα Θεού, όλοι είμαστε μερικώς Θεοφόροι αφού είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, όπως δεν ερμηνεύεται το γεγονός πως η Παναγία χώρεσε αυτό που δεν χωράει στο σύμπαν, πως εμείς χωράμε τον Κύριο μέσα μας ο οποίος δεν χωράει στο σύμπαν? Είναι μυστήριο. Μυστήριο. Σκύβουμε το κεφάλι κάτω και λέμε, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Αυτό μας μένει να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα ζούμε ένα ολόκληρο παράδεισο μέσα μας. Ένα ολόκληρο παράδεισο μέσα μας. Αν το καταλάβανε οι χριστιανοί αυτό το πράγμα, θα περπατούσαν και θα ένιωθαν τη χάρη του Θεού να κυκλοφορεί στο αίμα μέσα, πέρα για πέρα. Στο αίμα. Λοιπόν, πώς αναγκάλεστης Μητρός, και απαντάει εδώ ο υμνογράφος, ρωτάς ο αχώρητος πως χωράει σε άνθρωπο? Απαντάει, πάντως ως είδε, δηλαδή όπως εκείνος γνωρίζει ψηλά, όσοι θέλησε, βούλημά του, θέλησή του ήταν αυτή να γίνει άνθρωπος. Δεν μπορείς να πεις γιατί, θέλω Κύριε, θέλω και το κάνω. Εγώ είμαι το αφεντικό στον εαυτό μου, ακόμα και σε εσάς. Αλλά αυτό που κάνω είναι για μένα μία, όπως είμαι άπειρος, δεν με χωράει τίποτα, είναι μία συγκατάβαση, μία άκρα ταπείνωση είναι αυτή.
Αυτό λέγεται, αυτή είναι η ταπείνωση του Κυρίου. Να μην χωράει πουθενά, και να χωράει στη μήτρα της Παναγίας, να χωράει και σε εμάς όταν κοινωνάμε. Είναι άκρα ταπείνωση. Και μας ζητάει η ταπείνωση και εμείς διστάζουμε να είμαστε ταπεινοί ή να βουλώνουμε το στόμα μας εκεί που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Όπως λοιπόν ο ίδιος γνωρίζει, όπως υφέρεσε ο ίδιος και ως ευδόκησε. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Το ευδόκησε σημαίνει όσο εκείνος αγάπησε. Αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εμείς. Πόσο μας αγάπησε ο Κύριος. Δεν πιάνεται η αγάπη του Θεού. Λέει ο πατέρ Παΐσιος, άμα λίγο λέει σε εγγίξει η αγάπη του Θεού, το γράφει καθαρά. Δεν θυμάσαι ποιο βιβλίο από τα έξι. Σε πιάνει θεία τρέλα και κάνεις θείες παλαβομάρες, λέει, που δεν σε καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι. Θεία τρέλα. Άγγιξε τον Απόστολο Παύλο και δεν υπελόγιζε αν ήταν στη φύλακη, αν ήταν στη φωτιά, αν ήταν στο μαχαίρι. Άγγιξε τους Αγίους Μάρτυρες όλους και άλλο στη θάλασσα, άλλο στα φίδια, άλλο στα θηρία. Δεν τους πείραζε καθόλου αν βασανίζονταν ή όχι, γιατί τους χάιδευε η Θεία Χάρις και ο πόνος και το μαρτύριο ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα και τόσο πολύ. Άφηνε να το καταλαβαίνουνε, αλλά η Χάρις δεν είχε πιο δύναμη. Γλύκαινε τον πόνο. Γι' αυτό λοιπόν το όσοι βδόκησε που λέει πάντως, επαναλαμβάνω, τρία ρήματα, πάντως ο Κύριος όσοι είδε, όπως ο ίδιος γνωρίζει τι συμβαίνει, το δεν χωράει πουθενά και χωράει στην Παναγία, ο ίδιος λοιπόν όπως ήθελε, τεράστιο θέλω, μια τεράστια απόφαση από αιώνων, όχι τότε που συναντήθηκε στην Παναγία με το Άγιο Πνεύμα, προαιωνίως ο Κύριος και Θεός μας είχε αποφασίσει να στείλει το Γιο Του στον κόσμο. Πριν γίνει ο κόσμος, αυτό σημαίνει, πριν γίνει ο κόσμος, είχε αποφασίσει ο Κύριος, ο Πατέρας δηλαδή, μαζί με το Άγιο Πνεύμα και τον Ιησού Χριστό, να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο, να γίνει άνθρωπος, να γεννηθεί στον κόσμο. Και με βάση πάντα τη δική του αγάπη, αφού άλλωστε είναι αγάπη ο Θεός. Και τώρα επαναλαμβάνει, άσαρκος γάρ ον, ενώ σαν Θεός είναι πνεύμα. Δεν κουβαλάει σάρκα ανθρώπινη σαν Θεός. Δεν κουβαλάει σάρκα ως Θεός πριν γεννηθεί, έτσι, γι' αυτό μιλάει εδώ, πριν γεννηθεί άσαρκος ήταν και συνεχίζει, εσαρκώθη, πήρε σάρκα εκών με τη θέλησή του, πήρε σάρκα με τη θέλησή του. Είναι πολύ μεγάλο το μυστήριο, πολύ μεγάλο μυστήριο τώρα. Θεός δεν χωράει, είναι κατανόητος, ασύλληπτος στην ανθρωπίνη διάνοια. Ουδής μπόρεσε ποτέ να μάθει ποτέ τι είναι ο Θεός. Ο Κύριος μας είπε μόνο είναι αγάπη ο Κύριος. Και μας είπε να την αποδεικνύει κιόλας με τη γέννησή του. Παραπέρα μην το ψάχνει. Ενώ λοιπόν δεν φέρνει σάρκα, ετούτης σαρκώνεται, γίνεται άνθρωπος με τη θέλησή του εκών. Αυτό σημαίνει εσαρκώθη εκών. Και ο άσαρκος λέει που σαρκώθηκε με τη θέλησή του, γέγονε, αφού σαρκώθηκε, γέγονε ον, εκείνος που υπάρχει. Και πριν υπήρχε, αλλά αόρατος,
Τώρα γίνεται ο Ον ορατός και τον βλέπουμε και τον ακούμε και τον ψηλαφίζουμε, το λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Ο εωράκαμεν, ο ακικόαμεν, λέει αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, ο ακικόαμεν, αυτό που ακούσαμε με τα αυτιά μας και τον είδανε τον Κύριο οι Απόστολοι και τον άκουσαν με τα αυτιά να διδάσκει και ο εχείρες ημών εψηλάφισαν. Και αυτό, και αυτόν εμείς τον ψηλαφίσαμε με τα δικά μας χέρια. Τον ψηλαφίσαμε. Αυτό σημαίνει εσαρκώθη εκών. Τον είδανε, τον ακούσανε, τον ψηλαφίσανε. Μαζί φάγανε. Μαζί περπατήσανε. Μαζί συνδυπνήσανε. Και πήρανε χειροπιαστή την απάντηση του σαρκωμένου αοράτου Θεού. Την πήρανε την απάντηση. Και συνεχίζει και λέει, έγινε λέει ο Χριστός άνθρωπος, ο ουκίν, πράγμα που δεν συνέβαινε πριν γεννηθεί να είναι άνθρωπος λέει. Πριν γεννηθεί ήταν Θεός, τώρα που γεννήθηκε άνθρωπος. Ουκίν πριν, δεν ήταν πριν γεννηθεί άνθρωπος. Τώρα έγινε αυτό που λέμε άνθρωπος. Και λέει το εξής, κάτι πολύ σημαντικό, και μη εξτάστης φύσεως, μη εξτάστης, το εξηγήσω και το πράγμα, μετέσχε του ημετέρου φυράματος. Η θεότητα λέει, πήρε ανθρώπινο σώμα, χωρίς να είναι μακριά από τη φύση, χωρίς να είναι μακριά από την ανθρώπινη φύση. Μετέχε λοιπόν, είχε συμμετοχή στο φύραμα, φύραμα είναι το ανθρώπινο σώμα, στο ανθρώπινο σώμα συμμετοχή. Και συμπληρώνει για να έχουμε το μυαλό μας, το κέντρο εδώ στο τροπάριο αυτό που ερμηνεύουμε είναι διπλούς ετέχθη. Πες το Σταύρο τι σημαίνει. Διπλούς Θεός και άνθρωπος. Γεννήθηκε και Θεός και άνθρωπος. Διπλούς ετέχθη. Το ετέχθη σημαίνει γεννήθηκε. Γεννήθηκε διπλός και Θεός και άνθρωπος, όπως ακούσατε. Για ποιο λόγο Χριστός τον άλλο κόσμο θέλω να πληρώσει. Το σημαντικό μεγάλο. Εδώ να το καθέρει κάπου αλλού. Πες Σταύρο τι καταλαβαίνεις από εκείνο. Τον άλλο κόσμο θέλω να πληρώσει. Ότι θέλει ας πούμε οι άνθρωποι να σωθούν για να συμπληρώσουν την ουράνιο, το δέκατο τάγμα. Το τάγμα. Δηλαδή εδώ στο τέλος σημειώνει τον προορισμό που έχουμε εμείς που γεννηθήκαμε άνθρωποι. Έγινε λέει Θεός και άνθρωπος στη γη γεννήθηκε για να συμπληρώσει τα τάγματα των Αγγέλων, είναι εννέα τάγματα είναι των Αγγέλων, με το ανθρώπινο γένος θέλει να συμπληρώσει το δέκατο τάγμα. Εμείς δηλαδή για να γίνουμε άγγελοι. Αυτό το θέμα όλο. Γι' αυτό έγινε διπλούς ο Κύριος για να συμπληρώσει το δέκατο τάγμα. Τι ώρα είναι σας παρακαλώ. Πόσο? Και 7 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Ο Χριστός είχε ψυχή σαν άνθρωπος. Είχε. Είχε. Τέλειος άνθρωπος. Μάλιστα αυτό λέω. Τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος. Έρχε και ψυχή. Δηλαδή, ναι. Εκτός αμαρτίας. Ψυχή, πνεύμα, σώμα κτλ. Ναι. Κοιμότανε και έτρωγε και έπινε και από όλα. Σαν ψυχή, λέω, μήπως ήταν δημοτεύοντα. Όλα εκτός από ένα. Αμαρτία. Την αμαρτία. Ναι, όλα εκτός από ένα. Ήταν αναμάρτητος ο Κύριος. Όλα. Καμιά ερώτηση άλλος δεν κάνει. Συνεπώς, για να
σταθούμε εδώ. Ο Κύριος γεννιέται ως άνθρωπος. Και το ανθρώπινο σώμα είναι πλήρες από μία πλήρη θεότητα, από την οποία δεν έλειπε τίποτα. Κουβαλούσε δηλαδή το ανθρώπινο σώμα του Κυρίου μία θεότητα πλήρη μέσα, αλλά ήταν και έξω παντού. Θεός και άνθρωπος. Όχι μόνο Θεός, ούτε μόνο άνθρωπος. Έλα. Αυτό λέει που λέω, δυνατά λιγάκι. Για την ψυχή που λέει ο φίλος εδώ, γι' αυτό λέει ότι και κλείνα στην κεφαλή παρέδω και το πνεύμα. Στο σταυρό επάνω, όταν σταυρώθηκε, λέει, ψυχή, δηλαδή. Το τονίζει ο Ευαγγελιστής. Λέει, κάνει έτσι, έγινε το κεφάλι του και παρέδωσε την ψυχή του. Στην Αγία Γραφή, να έχουμε υπόψη μας ότι η λέξη ψυχή έχει δύο σημασίες. Εδώ είναι η ψυχή που παρέδωσε τον πατέρα του. Αλλού είναι το αίμα το που ρέει στο σώμα των ζώων και του ανθρώπου. Γιατί το αίμα είναι η ζωή στον άνθρωπο. Γι' αυτό και λέει πνιγμένο ζώο να μην τρώμε, γιατί το αίμα του δεν έχει στάξει κάτω. Είναι η ζωή το αίμα του. Λοιπόν. Τα ζώα έχουν ζωή. Ζωή είναι. Δεν έχουν ψυχή. Όχι. Δεν είναι μερική. Όχι, δεν υπάρχει ούτε. Δηλαδή, δεν είναι και για εμάς ότι έχουμε ζωή, τι να μου λέει ψυχή. Αφού είπε, εμείς να τρώμε από τα ζώα, Κύριος, εντολή έδωσε. Ναι. Λοιπόν. Τώρα. Ένα άλλο θέμα που θίγει, θα το διαβάσω όλο το τροπάριο και μετά θα σχολιάσω λίγο. Ένα άλλο τροπάριο είναι το εξής. Θα το διαβάσω. Ό,τι καταλάβετε, εγώ θα πω μερικά από αυτά. Δεύτε είδομεν πιστοί. Πού εγεννήθη ο Χριστός. Ελάτε να δούμε εμείς οι πιστοί. Πού εγεννήθη ο Χριστός. Ερωτηματικό. Πού εγεννήθη ο Χριστός. Από άλλη μια φορά, να δούμε πού εγεννήθη ο Χριστός. Και μας παροτρύνει, μας πρόγνει το τροπάριο. Ακολουθήσομεν λοιπόν, ελάτε να ακολουθήσουμε το δρόμο, να δούμε πού γεννήθηκε ο Χριστός. Και ο δρόμος δακτυλοδεικτείται. Πώς? Εν θα οδεύει ο αστήρ. Εκεί θα μας οδηγήσει το αστέρι της Βηθλεέμ. Το αστέρι της Βηθλεέμ. Έχουν ασχοληθεί και οι αστρονόμοι με το θέμα του άστρου που είδαν οι μάγοι. Έτσι σύντομα θα πω, οι μάγοι μπορεί να ήσαν και οι ρίσιδωλάτρες, μπορεί να ήσαν. Μπορεί να είσαι και αστρονόμοι, έτσι γράφει ο Τρεμπέρας που ερμηνεύει τα γεγονότα, γιατί αυτοί έβλεπαν τη φορά των αστέρων και γενικά και μελετούσαν γύρω από τα άστρα ή της Ανατολής μάγοι που λέει. Και το σημαντικό είναι το εξής, ότι ουδέποτε οι μάγοι όταν ξεκίνησαν από την Ανατολή μέχρι τη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός, που ήταν δωμάτιο, δεν ήταν σπηλιά πια, ναι, για να φτάσουν από την Ανατολή μέχρι το σπήλαιο, 3 χρόνια χρειάστηκαν. Άρα πήγαν μετά τη γέννηση. Αργότερα, πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Δεν μπορεί να ήταν εκεί. Γιατί το παρουσιάζουμε εμείς, γιατί δεν γνωρίζουμε. Γιατί δεν γνωρίζουμε. Όχι, το παρουσιάζουμε εμείς, λέει, οι χριστιανοί, τη βάθμη, τους μάγους δίπλα. Ωρεοποιούμε τα πράγματα. Α. Τα ωρεοποιούμε. Αυτή. Μην εξηγηθούμε. Αυτό, όχι, όχι. Τώρα όχι μόνο τα δείχνουμε σε χριστιανοί, τώρα δείχνουμε φαντασμαγορικά τα πράγματα. Η μάγια ήταν μια άλλη πραγματικότητα. Όχι, μάγια. Που ήταν πολύ αξιολείπητη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας είναι χωρισμένοι σε αυτό το πράγμα. Άλλοι πατέρες λένε ότι εφάνηκε ο αστήρ 3 χρόνια προτού γεννηθεί ο Χριστός. Ναι. Και την ημέρα που γεννήθηκε τότε έφτασα στην Βηθλεέμ.
Mm-hmm. Άλλοι Άγιοι Πατέρες λένε ότι εφάνηκε την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο πότε έγινε και θα μου φέρνεις κάτι πέρα που δεν το είχα δει. Ναι. Εγώ στον Τρεμπέλα τον Μακαριστό τον καθηγητή έχω διαβάσει στον Τρεμπέλα που λέει ότι χρειάστηκαν 3 χρόνια για να φτάσουν και έφτασαν 3 χρόνια μετά τη γέννηση. Ο Τρεμπέλας το λέει. Ναι. Εγώ το έχω διαβάσει στην υποσημείωση του. Το δεχόμαστε χωρίς να. Και λέει ότι ο Άγιος Επιφάνιος λέει άλλο. Άγιος καμιά. Αυτό μας ενδιαφέρει ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Και θα μας σώσει. Άλλοι λένε το βρήκε στο σπήλαιο επάνω την ώρα που γεννήθηκε. Άλλοι λένε. Το λέει το Ευαγγέλιο. Όπως λέει ο Απόστολος Ματθαίος. Το Ευαγγέλιο αυτό. Ναι, γιατί λέει, φύγανε λέει. Εγώ θέλω, εκεί, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Να το προσέξουμε λιγάκι. Δεν περπάτησαν ποτέ, δεν ταξίδευσαν ποτέ οι μάγοι νύχτα. Μόνο ημέρα. Και την ημέρα έκανε την εμφάνιση του αστέρα. Όχι τη νύχτα. Αυτό θέλω να τονίσω. Όχι νύχτα. Και δεν ήταν αστέρας, λέει, φυσιολογικός. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ο πατέρας λέει, ήταν και άγγελος. Ή και Άγιο Πνεύμα, λέει. Ο Χρυσόστομος το λέει. Όπως κρυβόταν και φανερωνόταν όποτε ήθελε. Ναι, γι' αυτό και λέει, όταν έφυγε από το Ηρώδη, ναι, είδα το αστέρι και τους έδειξε εκεί ακριβώς που είναι, λέει, το βρέφος. Ένθα. Και αυτό λέει. Μια περίπτωση, υπάρχει μια αντίφαση εδώ πέρα τώρα. Λέμε ότι οι μάγοι προσέφεραν δώρα και τα συγκεκριμενοποιούμε και λέμε. Σμύρνα, Χρυσό και Λίβανο. Ναι. Τι έγινε, εάν πήγαν 3 χρόνια αργότερα, ναι, πού τα εναπόθεσαν αυτά. Υπήρχε ο Χριστός εκεί. Ναι, το βρήκαμε. Εναπόθεσαν. Γιατί θα αρχίσουμε να αμφισβητούμε αν και αυτά τα δώρα τα οποία υπάρχουν τώρα και. Όχι, ότι, αφού λέει καθαρά το Ευαγγέλιο. Μήπως είναι στο πίστευε και μία ερωταή. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι. Και λέει και προσεκίνησαν αυτό. Και προσύνεκαν και του πρόσφεραν. Άρα, δώρα, άρα ναι, πέρα υπάρχει μια αντίφαση. Άρα συνεπώς παρευρέθησαν κατά την γέννηση. Μπορεί μετά. Όχι. Μπορεί μετά. Όχι. Και μετά πήγανε. Τι παρέμβαση. Στο σπηλαίο. Ε? Όχι, γιατί δική, η παράδοση λέει ότι στο σπηλαίο τώρα. Όχι, όχι, λέει για ωραιοποίηση μιλάει ο Δημήτρης. Ναι, όχι, δεν μιλάει. Αυτό σημαίνει. Τον βρήκαν σε σπίτι. Σε σπίτι τον βρήκαν. Άγιος Ευαγγελιστής λέει ότι και ερθόν εστάθη ουή το πεδίο. Δεν αναφέρει αν ήταν σπίτι ή σπήλαιο. Ναι, δεν είναι. Ο Ματθαίος όμως λέει και ήρθαν στην οικία. Μπράβο, λέει και οικία. Λέει και οικία το Ευαγγέλιο. Ναι, το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό. Ο Ματθαίος το λέει. Αυτό το αστέρι το βλέπαν μόνο οι μάγοι. Ναι, μόνο οι μάγοι. Μόνο οι μάγοι. Αλλιώς το βλέπεις και ο Ηρώδης και πήγε. Μόνο οι μάγοι, μόνο οι μάγοι. Λοιπόν, για να δώσουμε και το τέλος, λέει, ελάτε να δούμε, λέει, πού γεννήθηκε ο Χριστός. Εκεί μας οδηγεί το αστέρι. Εμείς αστέρι έχουμε τον Κύριό μας που δες πίστες μας οδηγεί. Λοιπόν, δεν πειράζει, ας τους. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα βρούμε, λέει, εκεί λοιπόν θα βρούμε, εκεί που θα μας οδηγήσει το αστέρι, άγγελους που υμνούν ακαταπάστος. Τώρα συμβαίνει αυτό. Πάντοτε. Πάντοτε. Περνάει από το λογισμό μου κάτι που έχω διαβάσει και είναι ισχυρό και ατράνταχτο. Κάποιος πατέρας βρήκε μία γκρεμισμένη εκκλησία, πέρασε από μία, Άγιος εννοείται έτσι, από μία γκρεμισμένη εκκλησία και δεν διακρινόταν τι ακριβώς ήταν εκεί και να το πω πώς θα το πω, κατάλαβε ότι αυτό που έβλεπε μπροστά του ήταν άγγελος. Του λέει, εσύ τι θες εδώ, έχω λάβει εντολή, δεν γινόταν λειτουργία, δεν ήταν ο ναός όρθιος, ήταν κρεμισμένος. Εδώ έχω λάβει εντολή τη μέρα που χτίστηκε να μην φύγω από εδώ. Να φυλάω το θυσιαστήριο του Κυρίου. Γι' αυτό το αναφέρουμε για να καταλάβουμε το εξής. Ότι άγγελοι υμνούσι εκεί στη Βηθλεέμ, ακαταπαύστος. Είναι δυνατόν να μην υμνούν άγγελοι εκεί που γεννήθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
πώς είναι δυνατόν. Και συνεχίζει και λέει, ακαταπαύστος, οδύν επάξιον. Τραγούδι λέει, τραγουδάνε οι άγγελοι, τραγούδι λέει, όπως αξίζει στο γεννηθέντα Κύριο Ιησού Χριστό. Μόνο αυτοί λοιπόν έχουν αυτή τη δύναμη να υμνούν επάξια το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που γεννήθηκε για να σωθεί ο κόσμος. Παρόλο ότι και αυτοί το μυστήριο δεν το γνωρίζουν, όχι, αυτοί απλώς είναι οι άγγελοι, είναι οι υπηρέτες του Θεού, είναι οι μνητές του Θεού, είναι διάκονοι δικοί μας. Λοιπόν, και αυτοί έχουν το μυστήριο της γεννήσεως ασύλληπτο στο μυαλό τους. Δεν το καταλαβαίνουν. Έχει να τροπάρει η οκκλησία που το δείχνει ότι είναι και στους αγγέλους μυστήριο η γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς το λέει αυτό Σταύρο, ηλιγιά δένους και υπερκόσμιος. Λέει, όταν πάει να εξετάσει οποιοδήποτε νους το μυστήριο της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, παθαίνει ήλιγκο. Και όχι μόνο νους ανθρώπινος, και προσθέτει και υπερκόσμιος. Άρα μην το ψάχνεις, γιατί το μυαλό θα στραβώσει και μετά θα γυρίσει. Και μετά δεν σώζεσαι από εκεί και πέρα. Δεν σώζεσαι. Αφού είναι μόνο στο Θεό γνωστό, μέσα στα αρχεία της Αγίας Τριάδος. Πας να μπεις μέσα στα αρχεία της Αγίας Τριάδος να κλέψεις, τι να κλέψεις. Θα στραβώσεις και θα πεις και θα οδηγήσεις και άλλο στην κόλαση μαζί με σένα. Λοιπόν, τραγουδάνε λοιπόν οι άγγελοι εκεί, τραγούδι επάξιο προς σωτήρα Χριστό και φωνάζουν και ψάλουν δόξα ελλειψής της λέγοντας σήμερον το εσπηλαίο τεχθέντη. Σήμερα. Και λέει, προσέξτε το πάρει αυτό πότε γράφτηκε. Μέχρι τώρα λέει σήμερα. Γιατί σήμερα γίνεται ό,τι γίνεται, αύριο δεν υπάρχει. Σήμερα. Η Εκκλησία έχει μόνο σήμερα, αύριο δεν έχει. Το σήμερα σημαίνει η αιωνιότητα. Όταν ακούμε σήμερα στην Εκκλησία, θα περνάει το λογισμό μας ότι αυτό σημαίνει χρόνο χωρίς τέλος. Χρόνο χωρίς τέλος. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Χρόνο χωρίς τέλος. Σήμερα Χριστός γεννάται. Σήμερα βαπτίζεται. Αυτά είναι χωρίς να έχουν άχρονα. Άχρονα. Δεν κλείνονται μέσα στον χρόνο. Γι' αυτό και λέμε είναι και μυστήριο. Λοιπόν, λέγοντας το σήμερα εσπηλαίο τεχθέντη, εξ Παρθένου και Θεοτόκου εμφυλέψει ιδέας. Λοιπόν, τι ώρα είναι παρακαλώ. Και 27. Και 27. Δεν θα προσθέσουμε άλλο. Φτάνουν 45 λεφτά. Και μία άλλη δόση και έχουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Θέλει να πει κάποιος αδελφός κάτι. Να ρωτήσω εγώ πάλι. Οι άγγελοι, γιατί δεν μπήκαν σε δοκιμασία και ενώ εμείς οι άνθρωποι μπαίνουν στο δοκιμασία. Μπήκανε. Μπήκανε. Πριν από εμάς. Πριν από εμάς μπήκανε. Πότε μπήκανε. Πότε ο διάβολος έπεφτε και καλούσε και αυτούς να κάνουν το ίδιο και είπε στόμεν καλός ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης. Να σταθούν εδώ. Όχι, ό,τι κάνουν αυτοί που πέφτουν. Εδώ, δοκιμασία μεγάλη. Αλλά πιάνετε τώρα στο δικό σου δικό μυαλό. Τι δοκιμασία είναι αυτή. Μέχρι τότε, ας πούμε, οι άγγελοι είχαν επιρρεπείς να πάνε και στο κακό. Αλλά μετά το πράγμα αυτό που έγινε. Εξήγησε να το καταλάβει όμως. Οι άγγελοι έμειναν σταθεροί στο καλό. Δεν πλαστήκανε για να είναι αδοκίμαστοι στο καλό και κοντά στο Θεό. Όλοι οι άγγελοι πλαστήκανε να μείνουν κοντά στο Θεό αιώνια μόνο μετά από δοκιμασία. Όλοι. Οι μεν πέσανε γιατί δεν ακούσανε, οι άλλοι δείξαν υπακοή στο θέλημά του μετά τη δοκιμασία και γίναν στέρεοι πια. Στέρεοι. Τώρα μένει σε εμάς να σταθούμε δίπλα στο ζώρι με το Θεό να το κάνουμε για να πάμε κοντά στο Θεό. Διαφορετικά θα πάθουμε αυτά που έπαθε. Και οι άγγελοι είναι άπειροι. Τι είναι? Είναι, λέω, υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό ή είναι άπειροι? Αυτό είναι πολύ εύκολο δηλαδή. Χίλια χιλιάδες λέει και δεν μπορεί να ξέρω.
Ναι, ο κύριος νομίζει μόνο πώς είναι. Και το τάγμα που θέλει να κάνει τώρα το 10ο Χριστός, ο Θεός, ας πούμε, για μας, ναι. Είναι συγκεκριμένος αριθμός ή είναι... Όσιος Νήλος λέει ότι είναι συγκεκριμένος και τον αναφέρει. Όσιος Νήλος στην προφητεία του λέει ότι είναι συγκεκριμένος και τον αναφέρει για τους δαίμονες. Για τους αγγέλους, για μας μιλάμε τώρα. Για τους δαίμονες. Για τους δαίμονες. Ναι. Είναι συγκεκριμένος. Υπάρχει, το ξέρεις. Το ξέρω, πάση περιπτώσει δεν είναι. Εμεί έχουμε από έναν άγγελο που κάθε φυσικά. Άρα πρέπει να είναι άπειρη. Είναι άπειρη. Κανείς δεν λέει άπειρη. Είναι όσο είναι ο αριθμό. Ε? Όλοι είναι όσο είναι ο αριθμό. Δηλαδή άπειρη. Άπειρη. Ναι. Για του δαίμονε είναι συγκεκριμένο. Πολύ συγκεκριμένο. Για όλου του αγγέλου είναι όσο είναι ο αριθμό. Εγώ που δεν ξέρω να απαντήσω πώ είναι. Δεν συγκεκριμένο. Αυτό είναι θέμα όλου. Το άπειρος ανήκει στη γλώσσα τη δική μας, στον γλώσσα το δικό μας άπειρο. Εκεί κάπου αλλού είναι τόσο μικρή. Όσο ο Πατήρ Θανάσης Μυθυλινέως λέει όσο βάζεις αριθμό, όσο βάζεις αριθμό, τόσο δεν μπορείς να βρεις πόσο είναι. Δηλαδή όσο υπάρχει αριθμός. Δηλαδή εντάξει. Καμία αντίρρηση. Δεν έχω αντίρρηση καμία. Τι αλίμονο. Αλλά δεν με αφορά, Δημήτρη, δεν με αφορά να ξέρω αν είναι ένα δισεκατομμύριο ή άλλο. Μην λέω απλώς μήπως αναφέρετε πουθενά στα διαγραφή και εδώ. Λέει, γιατί δεν γράφουν όλα όσα έκανε ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Δεν τα γράφουν όλα. Γιατί λέει κάποιο ευαγγελιστής ότι δεν τα χωράγανε τα βιβλία. Αλλά λέει, γράψανε τόσο όσο χρειάζεται να σωθούμε. Το να ξέρω εγώ ότι είναι δισεκατομμύριο άγγελοι δεν παίζει κανένα ρόλο στη σωτηρία μου. Εγώ ξέρω που, αυτό που είπε ο αδερφός. Έχω έναν άγγελο δίπλα μου και με φυλάει. Όπως και να έχει το πράγμα. Και αυτό που είπε ο Άρης Αρφός. Είναι το τάγμα, λέω πώς αποτελείται. Δεν το ξέρω. Εκεί λέει, τι έχεις μέσα σου, ρωτάει ο Κύριος τον δαιμονισμένο και λέει, μία λεγεώνα. Λεγεώνα σημαίνει 5.000 στρατό. 5.000 άτομα, μέσα έχει ο δαιμονισμένος. Ναι, και άγιοι άγιοι πατέρες λένε ότι τα τάγματα είναι 9. Είναι. Άγιοι άγιοι πατέρες λένε ότι είναι 99. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Το έχω διαβάσει αυτό. Ό,τι έχει διαβάσει εγώ, σε υποσημείωση. Ό,τι γνωρίζω θα πω, ό,τι δεν γνωρίζω δεν θα πω. Και αν δεν ξέρω τι μας πειράζει εμάς. Επειδή στο λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο. Αν είναι 9, αν είναι 8, αν είναι 7 ή. Παραμελεί με τα πρόβατα. Και αφήσει λέει τα 99 εντόρι πορευτής ζητεί το πλανόμενο. Λένε τα 99 τάγματα των αγγέλων τα άφησε στο. Αυτό έμεινε. Και κατέβηκε στη γη και ζητεί τον πλανόμενο άνθρωπο για να τον πάει στο. Πολύ ωραία αυτό. Ναι, σωστό. Άγιο, άγιο, είναι 9. Κι άλλο δεν έχω πίσω σου. Κι αν δεν ξέρω αυτό, δεν θα πάω στο παράδεισο μου. Πώ θα πάω στο πόσο είναι. Λοιπόν, να μην σα κρατάω άλλο. Άλλο. Δόξα τω Θεώ, αυτά τα γυαλιά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο Ελέξον. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο Ελέξον. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο Ελέξον. Πάτε λοιπόν, δηλαδή σου ερανή, γιατί το όνομά σου, θέλετε η βασιλεία σου, γιατί το θέλετε σου, όσο το ερανό και τη γη, τον άρτο λοιπόν των ποιού σου, δώσει μη σύμβολο, και άφησε μη τα οφειλήματα λοιπόν, όσοι και εμεί αφήνουμε του οφειλέτε λοιπόν, και μη συνέχιση μα του ερασμών, καταρρύψε η μα από το λίγο. Διεφόρ των Αγίων Πατέρων λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, Ιησρέσου και σώσου μας. Αμήν. Και την άλλη φορά να είμαστε πάλι, να μην λείπουμε, είμαστε κάπου 17, πώς είμαστε τώρα. Είναι σπάνια φορά. Αυξάνεστε και επιτείνεστε. Σπάνια, σπάνια φορά. Τι θα πεις τώρα.